όλα αυτά. Τώρα βλέπει και τον ΣΥΡΙΖΑ που λέει θα πάρεις 5 δισεκατομμύρια. Αυτό που είπε ο Νίκος Φιλιππίδης δεν είναι ούτε αντισυριζέικο ούτε εμπαθές. Το προσπαθώ. Σου είπε το εξής. Κάτι λέω πιο ρεαλιστικό, ρε παιδιά. Η κυβέρνηση είναι ο πολιτικός εκπρόσωπος των ανθρώπων που έχουν συνηθίσει να μην πληρώνουν φόρους. Είναι ο πολιτικός εκπρόσωπος των πλουσίων. Δεν πρόκειται ποτέ να μαζέψει λεφτά από τους πλούσιους. Θα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Η δουλειά της είναι να μαζεύουμε τους στοχούς για να μην πληρώσουν οι πλούσιοι. Βασίλη Μπεσκένη, να συμφωνήσουμε σε κάτι είναι πάρα πολύ απλό. Να ορίσουμε δεν μπορούν, είναι πλούσιοι. Δεν θέλουν, γιατί είναι δικά τους λεφτά. Ήθελα να προσθέσω στην κουβέντα που άνοιξε προηγουμένως μεταξύ του Νίκου και του Γιώργου το εξής. Είχε ενδιαφέρον μια αποστροφή του κ. Δραγασάκη στη σημερινή συνέντευξη από όπου και αντλήσαμε αυτά τα πέντε σημεία. Η οποία λέει με αφορμή αυτού που ο Νίκος σχετικά με τη φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή η οποία θα καταπολεμηθεί. Που πράγματι νι ήμασταν και γεράσαμε, ότι λίγο πριν ο κ. Δραγασάκης λέει ότι δεν λειτουργεί το υπάρχον φορολογικό σύστημα, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα καινούργιο, το οποίο φαντάζομαι θα οδηγήσει και στην καταπολέμηση φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Το ερώτημα λοιπόν, φαντάζομαι επίσης, που πρέπει να τεθεί σε μια ρεαλιστικότερη βάση, είναι αυτό το καινούργιο φορολογικό σύστημα είναι έτοιμο, θα αποτυπωθεί στην ΔΕΘ από τον κ. Τσίπρα που πριν νωρίτερα ο Γιώργος. Εγώ πάντως που ρώτησα τον κύριο Μιλιό αυτής της εβδομάδος. Εφαρμογής θα έρθει, θα μπορώ έχει. Να σας πω μια γιατί παρατήρηση. Γιατί κάθε φορά κάθε κυβέρνηση αλλάζει μόνη της η κάθε κυβέρνηση. Δηλαδή 4-5 φορολογικά συστήματα κάθε Άρη χρόνο. Άρη, ρώτησα τον κύριο Μιλιό. Με συγχωρείς Άρη και με συγχωρείς Έλλη. Επειδή στην πορεία θα είμαστε μαζί με τον κύριο Ξηδάκη και τον κύριο Κίρτσο, και θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο τώρα στο Βασίλη Μπεσκένη και τον Νίκο Φιλιππίδη. Αναρωτιέμαι αν ο Νίκος έχει κάτι να μας πει στο ένα λεπτό πριν πάμε για διάλειμμα. Συμπαθάτε με, είναι θέμα οργάνωσης. Όχι, απλώς όταν λέω κάτι πιο ρεαλιστικό, κάτι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή το να αναζητούμε κάθε φορά τους μυστηριώδεις ανθρώπους που έχουν λεφτά, οι οποίοι πολύ εύκολα επειδή έχουν πολλά λεφτά μπορούν και να αποφύγουν την πληρωμή των φόρων και δεν θα τους κρίνουμε εμείς τώρα ηθικά. Εμείς οικονομία γιατί δεν κάνουμε. Δεν θα τους κρίνουμε ηθικά, δεν πληρώνουν φόρους. Εγώ κάνουμε οικονομικό και δεν θα τους κρίνουμε ηθικά. Πώς δεν θα τους κρίνουμε ηθικά. Όταν κρίνουμε ηθικά οποιονδήποτε έπαιρνε επί δύο μήνες τη σύνταξη μάνας του που πέθανε, δεν ωραία, θα κρίνουμε ηθικά αυτόν που είχε 60 δις. Τους κρίνουμε άσχημα δηλαδή, ηθικά. Γιατί δεν θα τους κρίνουμε. Τι είναι αυτό που κρίνουμε με το χειρότερο υπερανό. Τρόπο ηθικά. Συμφωνώ μαζί σας. Τους κρίνουμε άσχημα ηθικά, αλλά λεφτά δεν μπαίνουν στα ταμεία με την ηθική. Ο Νίκος Γιώργο, το λύσει τα 60 δις δεν πληρώνουν. Πού το ξέρουμε, το λέει UBS. Η UBS λέει ότι βρήκα. Ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 500 άνθρωποι με περιουσία 60 δις. Ξέρουμε ότι δεν φορολογούνται. Ναι. Έχουμε κάποιους υποδείξεις ποιοι είναι αυτοί που δεν φορολογούνται. Ότι οι 500 δεν πληρώνει κανένας. Ή δεν πληρώνει 100 από τους 500. Έχεις κάποιο στοιχείο τέτοιο. Απλώς πέταξε τώρα ένα νούμερο ότι οι 500 έχουν 60 δις. Θα σας πω άλλο ένα νούμερο. Ξέρεις αν δεν φορολογούνται. Δεν θα μας το πεις τώρα. Γιώργο, δεν θα μας το πεις τώρα. Γιώργο, δεν θα μας το πεις τώρα. Κάτσε, θα το πω άλλη μια φορά. Γιώργο, δεν θα μας το πεις τώρα. Γιώργο, δεν θα μας το πεις τώρα. Από το 12 στο 13 δεν θα μας το πεις τώρα. Γιατί πρέπει να πάω σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το λόγο σε εσένα.